Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, πρασοτυροπιτάκια. Πεντανόστιμη συνταγή, είναι συνταγή του πενταλέπτου. Δεν θα τηγανίσουμε σε λάδι, πολύ σημαντικό. Οπότε δείτε τα υλικά και πάμε να τα φτιάξουμε. Πραγματικά θα πείτε όταν τα φτιάξω, Παναγία μου, πώς και δεν σκέφτηκα τόσο καιρό να φτιάξω αυτή τη συνταγή. Σήμερα θα πείτε όλοι στην κουζίνα. Για την πρασοτυρόπιτα στο τηγάνι θα χρειαστούμε 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 πράσα, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο, 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, ξύσμα από ένα λεμόνι, 340 γραμμάρια πίτα χορταρικών σφαντές αρτόπουλος, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αγαπητέ Διονύση. Ορίστε! Πώς είσαι, αγόρι μου, είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά όταν είμαι εδώ. Τι έχω κάνει εδώ? Έχει πάει να την κάνει. Να βάλω και full extra τη φωτιά μου. Πάμε, ωραία. Γιατί νιώθεις τόσο ωραία όταν είσαι εδώ? Γιατί μ' αρέσει. Για πες, κι άλλα. Γιατί είμαι καλά υπέροχα. Γιατί? Γιατί είσαι καταπληκτικός. Όχι, δεν θέλω να πεις τέτοια. Αλήθεια λέω. Γενικά για την παραγωγή να μιλήσεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συνάδελφος? Μάρκος. Ο Μάρκος. Λοιπόν, όση ώρα μου λες εσύ αυτά, εγώ σου λέω ότι ψιλοκόβω τα πράσα μου. Θέλω 2 πράσα. Τα πράσα τα λατρεύω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιώ αντί για κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμυδάκι πράσο σε όλες μου τις συνταγές, αλλά δυστυχώς το πράσο δεν είναι ένα υλικό που άμα δεν το μαγειρέψω με συγχωρεί. Ενώ το κρεμμυδάκι, το φρέσκο κρεμμυδάκι, άμα δεν το μαγειρέψω πάρα πολύ και ίσα να το σουτάρω, τι κάνει? Με συγχωρεί, δεν πειράζει. Ίσα-ίσα μπορεί και να μου αρέσει και σε μερικές συνταγές το ζητάω κιόλας. Το πράσο είναι ένα υλικό που πρέπει από τη στιγμή που το ψιλοκόψουμε να το μαγειρέψουμε πάρα πολύ ώστε να βγάλει όλη τη λικίτα και όλα τα αρώματα που έχει. Εντάξει. Οπότε ή χρησιμοποιούμε πράσο ή ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε ή δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Γι' αυτό το λόγο που βάλει ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά και θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Λίγο, έβαλα 4-5 κουταλιές και ρίχνουμε το πράσο μέσα, το ένα από τα δύο. Να αρχίσει να σουτάρεται εδώ πέρα. Να μην έτσι γεμίσω το τηγάνι μου από πράσο, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία και θα βράσει και δεν θέλω να βράσει. Θέλω να σουτάριστεί. Ξανά το ίδιο. Ψιλοκόβω. Εύκολο, δύσκολο, πανεύκολο. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι δεν μπορείτε να ψιλοκόψετε τόσο καλά το πράσο, τι κάνουμε? Το σταυρώνουμε. Το κόβουμε στα 4, ώστε και μεγάλα κομμάτια να κόψουμε δεν μας πειράζει, γιατί στο τέλος θα γίνουν μικρά. Εντάξει, εδώ. Το βλέπεις, φίλε Διονύση? Εντάξει. Και συνεχίζω να προσθέτω πράσο μέσα στο τηγανάκι μου. Τώρα, μόλις βάλω πράσο σε μία συνταγή, ποιο είναι το επόμενο υλικό που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Κατευθείαν. Το πιπέρι. Το πιπέρι. Το πράσο μόνο του είναι ένα υλικό που άμα θεωρήσουμε ότι η γεύση από το 1 στο 10 πάει στο 4. Για να δεκαρίσει, πρέπει να βάλουμε πιπέρι. Το πιπέρι είναι ο καλύτερος φίλος του πράσου και ουσιαστικά δυναμώνει πάρα πολύ τις γεύσεις όλες του πράσου. Οπότε δεν θα τσιγκουνευτώ το πιπέρι, θέλουμε να περάξει αυτή τη συνταγή και βέβαια θα βάλω και αλάτι. Τώρα, μπορούμε να βάλουμε και κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμυδάκι σε περίπτωση που θέλουμε στη συνταγή. Εγώ θα βάλω μόνο φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί τα είχα. Σε περίπτωση που έχετε κρεμμύδι, βάλτε κρεμμύδι. Σε περίπτωση που έχετε φρέσκο κρεμμυδάκι, βάλτε φρέσκο κρεμμυδάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε, μπορείτε να βάλετε και κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Αλλά θέλουμε γενικά και τη γεύση έτσι του κρεμμυδιού μέσα, γιατί το πράσο, αν και μοιάζει πολύ στο κρεμμύδι, δεν είναι κρεμμύδι, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, είναι πράσο. Το φρέσκο κρεμμυδάκι με το κρεμμύδι είναι κρεμμύδι. Εντάξει. Λοιπόν, ψιλοκόβω και εδώ πέρα το φρέσκο κρεμμυδάκι μου. Ρίχνω και αυτό μέσα στο τηγάνι. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διονύση? Όχι. Υπομονή, αγόρι μου. Υπομονή. Υπομονή πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε τώρα τουλάχιστον 5 με 10 λεπτάκια σουτάρισμα. Να μαλακώσει τελείως το πράσινο, να μαλακώσει το κρεμμύδι, να σουταραχθεί, να γίνει σαν μαρμελάδα και μετά να τα αφήσουμε να κρυώσει καλά. Και θα πάμε στο τέλος να ετοιμάσουμε τα πιτάκια μας. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Το πράσο φαίνεται πως ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής των Αιγυπτίων και των κατοίκων της Μεσοποταμίας από το 2000 π.Χ., ενώ και οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι απέδιδαν ιδιαίτερη αξία σε αυτό το λαχανικό. Ο Αριστοτέλης πίστευε πως η Πέρδικα οφείλει την καθαρή φωνή της στο πράσο, ενώ ο αυτοκράτορας Νέρονας λέγεται ότι κατανάλωνε συχνά πράσα για να κάνει τη φωνή του δυνατότερη. Η γέμιση μου έχει κρυώσει, είναι έτοιμη. Να θυμίσω, έχω πράσο, φρέσκο κρεμμυδάκι, αλάτι και πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα πιτάκια μας. Τώρα τα πιτάκια θέλετε να τα ψήσουμε σε τηγάνι ή σε σχάρα?
Τι είναι καλύτερα. Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Βέβαια, αν δεν έχουμε σχάρα στο σπίτι, θα χρησιμοποιήσουμε τη γάνη. Αλλά η σχάρα έτσι θα μας δώσει ένα. Καταλαβαίνετε. Τι. Ένα εφέκτε καταπληκτικό. Θα κάνει τις γραμμές, θα σκουρίνει εκεί πέρα περισσότερο, θα γίνει ωραίο. Και βέβαια, σίγουρα δεν τη γανίζουμε. Δεν βάζουμε σε σελάδι να κάνουμε deep fried, να γεμίσει σελάδια η συνταγή μας. Θέλουμε μια πιο ελαφριά συνταγή. Οπότε έχω το πράσινο φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα πάρω και τα αρωματικά μου να ρίξω μέσα. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο άνηθο και δυόσμο. Τώρα, άμα δεν θέλετε να βάλετε μυρωδικά, μπορείτε να τα αφήσετε έτσι όπως είναι, μόνο με πράσο. Είναι πολύ ωραίο και σκέτο με πράσο, αλλά εντάξει, εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο ιδιαίτερο. Γι' αυτό θα βάλω λίγο άνηθο, δεν θα βάλω πολύ, γιατί άμα βάλουμε πολύ, θα σκεπάσει όλες τις γεύσεις από το πράσο και δεν θα τρώμε πράσο πιτάκια, θα τρώμε άνηθο πιτάκια. Βέβαια, θα θυμίσει πάρα πολύ τα κριτικά. Πώς τα λένε? Τροπιτάκια. Μπράβο, αυτά που τα φτιάχνουν έτσι ωραία με την πιτούλα και το. Όχι. Μαραθοπιτάκια. Μαραθοπιτάκια. Αμάν, μην κάνετε και ξεχνάω. Θα θυμίσει πάρα πολύ μαραθοπιτάκια. Ο μάραθος με τον άνηθο μοιάζουν πολύ. Δεν είναι το ίδιο όμως. Εντάξει. Έχω βάλει όλα μου τα υλικά και ουσιαστικά επειδή κάνουμε πράσο τυροπιτάκια, πρέπει κάπως αυτό το μείγμα να το δέσουμε. Και ο καλύτερος τρόπος για να το δέσουμε είναι το τυρί κρέμα. Θα χρησιμοποιήσουμε μια ολόκληρη συσκευασία άλλα φρέσκο τυρί κρέμα που έχει κρεμόντι, φύγη, γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά, φίλε Μπελέση. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίγουμε τη συσκευασία. Τέλεια. Ρίχνουμε όλο το τυρί μέσα. Απαραίτητο, όπως σας είπα και πριν, τι να είναι κρύα η γέμιση και κρύο το τηγάνι. Άμα ρίξουμε το τυρί κρέμα σε καυτό τηγάνι, τι θα γίνει? Θα λιώσει και ουσιαστικά θα χάσουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, να πάρουμε σώμα στη γέμισή μας. Και έτσι όπως είναι, ανακατεύω όλα μου τα υλικά, δίπλα μου το σχαροτίγωνο που παίρνει φωτιά και βουαλά. Εδώ είμαστε τέλεια. Να σου πω τι άλλο θα βάλω, φίλε Μπελέση, εδώ μέσα. Λίγο ξύσμα από λεμόνι, τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα το σκέφτηκα! Θα γίνει καταπληκτικό, γιατί ξέρετε ότι το λεμόνι μαζί με αυτά τα υλικά, το ξύσμα μόνο, όχι το χυμό, δεν θα πάλι με χυμό, πηγαίνει πάρα πολύ, έτσι δίνει πάρα πολύ προσωπικότητα και χαρακτήρα. Οπότε βάζουμε μέσα και το ξύσμα και έχει γίνει εδώ πέρα ένας μικρός χαμός. Η γέμιση είναι μοναδική. Το τρως και σκέτο, έτσι. Αλλά εμείς θα πάρουμε να κάνουμε πιτάκια. Πώς θα κάνουμε τα πιτάκια? Πάρα πολύ απλά. Αυτό πάει πίσω. Εδώ. Και προκειμένου να ανοίγουμε δικές μας ζύμες και να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, θα χρησιμοποιήσουμε πίτα χορταρικών σφαντές αρτόπουλος. Μία παραδοσιακή λεπτοζυμωμένη πίτα με σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο, που άμα τη δοκιμάσετε σκέτη, πραγματικά θα αρχίσετε να τρώτε και δεν θα σταματάτε. Είναι καταπληκτική. Και κοιτάξτε εδώ να δείτε τι θα κάνουμε. Ανοίγω τη συσκευασία εδώ. Παίρνω μία πιτούλα, βασικά θα πάρω δύο. 5 έχει μέσα. Εντάξει, είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Είναι φανταστικό. Και αυτό που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνω μία κουταλιά. Παίρνω μία κουταλιά. Απλώνω. Και έτσι όπως είναι, τι θα κάνω, Μπελέση? Έλα, έξυπνο αγόρι, εσύ. Διπλώνω. Έφυγε. Επόμενο. Κοίτα εδώ. Διπλώνω. Έφυγε. Το πράσο αποτελεί ένα από τα εθνικά σύμβολα της Ουαλίας, αφού σύμφωνα με θρύλους, σε μια επιτυχημένη μάχη εναντίον των Σαξόνων το 1620, που έλαβε χώρα σε πρασοχώραφα, οι Ουαλοί στρατιώτες διαφοροποιήθηκαν από τον εχθρό, φορώντας τα καπέλα τους πράσα. Κάθε 1η Μαρτίου, ημέρα του Αγίου Δαβίδ στην Ουαλία, αλλά και σε κάθε αγώνα ράγκμπι, το πράσο στέκεται καμαρωτά ως εθνικό σύμβολο της χώρας. Και έτσι όπως είναι. Σχαλοτήγανο, 1, 2, θα δώσω ελάχιστο λαδάκι, εδώ, και θα δώσω ωραίο χρώμα. Όπο καταπληκτικό, ε. Κοίτα εδώ, όλα λα. Και όλα λα, γιατί δεν θέλουμε να παραψήσουμε τις σπίτι μας, οι σπίτι μας είναι έτοιμες. Το μόνο που θέλουμε να τις ζεστάνουμε λίγο και να μην παραζεστάνουμε τη γέμιση, είσαι έστω να μαλακώσω το τυρί κρέμα και να γίνει σεξι και ωραίο. Πώς φάνηκε, φίλε Διονύση? Ένα έτοιμο. Δύο έτοιμο. Μύρισες, πόση ώρα που μυρίζει. Ένα. Δύο. Ξανά λαδάκι, ελάχιστο. Δεν πω πόσο βάζω, Είτε μία κουταλιά του γλυκού. Ίσα να υπάρχει η αίσθηση ότι έχουμε βάλει και λαδάκι. Γυρνάω. Όχι ακόμα. Εννοείται πως άμα δεν έχετε σχαροτήγανο, το κάνετε σε αντικολλητικό τηγάνι και γίνεται τέλειο και μια χαρά.
Πω. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και πάμε για την τελευταία. Ζούμε το μάτι. Αυτά πάνε να κυκλώσει. Αυτό που θέλω τώρα να γίνει είναι Διονύση μου να έρθει εδώ πέρα. Αλήθεια, λέει. Ναι. Γιατί ξέρεις ποια είναι η φάση. Ότι δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις το πόσο καταπληκτικό φαγητό έχουμε ετοιμάσει. Δηλαδή, αυτό που θα δοκιμάσεις τώρα θα πεις δεν το πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα το κάνεις σε τόσο χρόνο και δεν πιστεύω ότι θα έτρωγα κάτι τόσο νόστιμο και τόσο απλό. Δοκιμάσαι. Η απόλυτη πιτούλα, μπελές μου. Έλα εδώ, γονεί. Δεν είναι έκρηξη γεύσεων. Δεν είναι κάτι απλό. Σας λέω από πιτάκια και φάσεις τέτοιες που έχω ετοιμάσει γρήγορες. Είναι by far ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αφιερώσω μόλις 5 λεπτά για να φτιάξω κάτι τέτοιο. Γιατί 5 λεπτά αφιερώσαμε, οκ. Okay. Και εδώ. Να πάρουμε κάτι τόσο απόλυτο. Θα το λατρέψουν όλοι. Κοιτάξτε εδώ. Βγάλαμε ποσότητα, όχι αστεία. Και βέβαια, θα ρίξω λίγα μυρωδικά από πάνω. Άλλο επίπεδο, Άλλο επίπεδο. Εδώ πέρα είναι που λες άλλο επίπεδο πρόσκλησης. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και αυτό είναι για μένα. Είναι καταπληκτικό. Για την πρασοτυρόπιτα στο τηγάνι, βάζουμε τα πράσα ψιλοκομμένα σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Βάζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, σοτάρουμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Ρίχνουμε τον άνηθο και τον δυόσμο ψιλοκομμένους, προσθέτουμε το τυρί κρέμα, το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε την πίτα, βάζουμε το 1/5 από τη γέμιση στη μισή πίτα, απλώνουμε με ένα κουτάλι και διπλώνουμε για να καλύψουμε την γέμιση. Μεταφέρουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο και ψήνουμε για 1 λεπτό από την κάθε πλευρά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις άλλες πίτες και σερβίρουμε με ρίγανη.